ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Για ακόμα μεγαλύτερη προστασία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, το λεγόμενο Two Factor Authentication. Με την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας, κάθε φορά που θα μπαίνουμε σε λογαριασμούς μας, ειδικά από καινούργιες συσκευές, θα μας ζητούνται για μεγαλύτερη ασφάλεια κάποια πρόσθετα στοιχεία ή ένας πρόσθετος κωδικός που θα μας έρχεται στο τηλέφωνό μας. Πιο αναλυτικά, τα πολλαπλά επίπεδα πιστοποίησης παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην ερώτηση «Αυτός που προσπαθεί να μπει σε ένα λογαριασμό είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι?» Η διαδικασία αυτής της πιστοποίησης ξεκινάει με την εισαγωγή των κωδικών μας και στη συνέχεια το σύστημα ζητάει άλλο ένα αποδεικτικό ή ακόμα περισσότερα ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιούμε ότι έχουμε δικαίωμα να εισέλθουμε στο λογαριασμό. Το δεύτερο στοιχείο που ζητείτε πρέπει να προέρχεται από τις εξής κατηγορίες. Κάτι που γνωρίζουμε μόνο εμείς, όπως το PIN, μια μυστική ερώτηση και άλλα. Κάτι που κατέχουμε μόνο εμείς, όπως το κινητό, μια συσκευή παραγωγής κωδικών και άλλα. Κάτι που είμαστε μόνο εμείς, όπως το δακτυλικό μας αποτύπωμα ή η φωνητική αναγνώριση. Όταν υπάρχει ένας συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων για να μπούμε σε ένα λογαριασμό, ακόμα και να ξεχάσουμε ένα password ή αν χάσουμε το κινητό μας, δεν μπορεί κάποιος να μπει στους λογαριασμούς μας. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, η κλεμμένη και αδύναμη κωδική είναι η κύρια αιτία στη δημιουργία κενών ασφαλείας σε ένα σύστημα. Τα καλά νέα είναι ότι οι μέθοδοι Two Factor Authentication εξαπλώνονται όλο και περισσότερο και όλο και περισσότεροι οργανισμοί τους υιοθετούν στις διαδικτυακές τους υπηρεσίες. Και εμείς συμφωνούμε. Όλοι μας θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιλέγουμε Two Factor Authentication.